εκπροσωπώ δύο συλλόγους. Εκπροσωπώ το Σύλλογο των Ορμελιωτών, οι οποίοι λόγω του εκτάκτου γεγονότος δεν μπόρεσε να παραβρεθεί κανείς. Ο πρόεδρος λείπει εκτός ΕΚΟ και δυστυχώς λόγω υποχρεώσεων οι άλλοι δεν μπορούσαν να παραβρεθούν. Έχω την αξιοδότηση όμως να μιλήσω για αυτούς. Η θέση, δεν ξέρω αν δικαιούμαι 6 λεπτά για αυτόν τον λόγο, αλλά θα φροντίσουμε σύντομα στα 3 λεπτά. Η θέση του Συλλόγου Ορμελιωτών σε αυτό το θέμα είναι όχι στα hot spot, αλλά θα πρέπει ο Δήμος και όλοι οι πολίτες να πιέσουμε προς μία λύση για να μην επαναληφθούν οι δυσκαταστάσεις που ήταν πέρσι. Τώρα όσον αφορά το Σύλλογο των ΕΝΚΟ Πελοποννησίων, στον οποίο είμαι πρόεδρος, πήραμε μία απόφαση, θα μου επιτρέψετε να διαβάσω την απόφαση που έχουμε πάρει. Η παρούσα κατάσταση και ειδικά αυτή που προηγήθηκε το προηγούμενο καλοκαίρι είναι το πλέον λυπηρό γεγονός που συνέβη την τελευταία πενταετία που διανύσαμε σαν άνθρωποι, σαν λαός και σαν έθνος. Δοκιμαστήκαμε σαν άνθρωποι και αποδείξαμε την ανθρωπιά μας, μιλάω για το λαό της ΚΟ, προσφέροντας από το υστέρημά μας στον άγνωστο συνάνθρωπό μας που έφτασε παραβιάζοντας τα θαλάσσια σύνορά μας, τις ακτές μας και τις αυλές μας, ζητώντας θαλπορή, χτυπώντας τις πόρτες μας. Δεν σκεφτήκαμε αν είναι ο λαθρομετανάστης είναι πρόσφυγας, οικονομικός μετανάστης ή τζικαντιστής. Αποδείχθηκε ότι ήταν και τα τρία. Ήταν ο κατατρεγμένος από τον πόλεμο πρόσφυγας, ήταν ο οικονομικός μετανάστης και ο φανατικός αιρετικός μουσουλμάνος, προδίδοντας την ίδια του την πίστη. Ήρθαν με ό,τι μέσο μπορούσαν να αναβλώσουν από τους γείτονες Τούρκους διακινητές, ξύλινο καΐκι, σωστική λέβαιο και φουσκωτά. Τρέξαμε, τους σώσαμε, τους ταΐσαμε, τους περιθάλψαμε. Αλλά ήταν υπερβολικά πολύ. Σε ένα νησί 30.000 μόνιμων κατοίκων είχαμε μέχρι και 2 έως 5.000 λαθρομετανάστες την ημέρα. Κατηγορηθήκαμε γιατί σαν πολίτες δεν κάναμε περισσότερο για όλους αυτούς. Απάντηση. Δεν ήμασταν έτοιμοι για αυτή τη μαζική επέλαση. Είμαστε 30.000 εξοντωμένοι φορολογικά Έλληνες πολίτες, οι περισσότεροι άνεργοι, ακόμα και αν έχουμε επιχειρήσεις, ανασφάλιστοι χωρίς βιβλιάρια υγείας σε ισχύ, χωρίς νοσοκομείο, χωρίς φάρμακα, χωρίς γιατρούς για τους συνταξιούχους της πείνας, πατεράδες και μανάδες μας, για τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας, καταχρεωμένοι και προδομένοι από μια κυβέρνηση που στην πλειοψηφία τους αρκετοί ψηφίσαμε. Από φέτος θα μείνουμε και πολύ χωρίς σπίτια, γιατί θα δεσμευθούν για χάρη ενός χρέους που διεκδικούν από εμάς οι εκβιαστές δανειστές μας. Λυπούμαστε που δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Δεν μπορούσαμε και ούτε θα μπορέσουμε. Γιατί έχουμε εμείς προτεραιότητα. Εμείς υποφέρουμε και περνάμε ανθρωπιστική κρίση. Εμείς δικαιούμαστε φροντίδα, σύντησης και περίθαλψης. Και ειδικά στο δικό μας το νησί. Εμείς δεν μπορούμε να κοιτάξουμε τα παιδιά μας στα μάτια, που δεν μπορούμε να τα ανατρέψουμε δίνοντάς τους τα αναγκαία, που δεν μπορούμε να τους παρέχουμε την τροφή, τη μόρφωση και την υγεία, αλίμονο στο νησί του Ιπποκράτη. Στη χώρα της κοιτίδας του πολιτισμού, στο λίκνο της Ευρώπης. Εμείς ζούμε την ανθρωπιστική κρίση και ζητάμε ανθρωπιστική βοήθεια εδώ και τώρα. Εμείς δεν έχουμε να αποδείξουμε σε κανέναν τίποτα πλέον. Καιρός να το αποδείξουν οι γείτονες Τούρκοι και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι που υψώνουν φράχτες ανάμεσά μας, λες κι είμαστε εμείς οι εχθροί, εγκλωβίζοντας σε εμάς τους πρόσφυγες και τους ανεπιθύμητους. Λυπούμαστε, αλλά λέμε όχι σε οποιαδήποτε δομή. Εδώ διακυβεύεται το μέλλον των παιδιών μας, του τόπου μας, του ελληνικού έθνους και όλων των αρχών που προσβεύει ο σύλλογός μας. Αρνούμαστε να γίνουμε μετανάστες για τους παράνομους μετανάστες. Αποφασίστηκαν ομοφόνως από τα παρόντα μέλη σε όχι σε οποιαδήποτε δομή. Και για να μην λέμε ότι δεν υπάρχουμε πρόταση, παρότι δεν είναι δικιά μας δουλειά, αλλά θεωρούμε ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε και μια πρόταση, προτείνουμε η αντιπρότασή μας εν πλώ σε διεθνή ύδατα. Απογραφή και μετεγκατάσταση ή απέλαση καλυπτόμενο πλήρως με έξοδα της Ευρώπης και με συμμετοχή ενδεχομένως των οικονομικών δυνάμενα μεταναστών. Η υπόψη σήμερα είναι η μέρα του μετανάστη και όχι του πρόσφυγα. Του πρόσφυγα είναι στις 20 Ιουνίου. Ευχαριστώ πολύ.